40 λεπτά μετά τις 10, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και έτσι όπως επιστρέφουμε στον κανονικό μας ρυθμό και στην κανονική θεματολογία μας, επιστρέφουμε και στην ανάλυση με τον Γιώργο Λαγαρία, ο οποίος είναι επικεφαλής οικονομολόγος και διευθυντής στη Forbis Mazars. Γεια σας, κύριε Λαγαρία. Μας ακούτε? Εγώ σας ακούω, εσείς με ακούτε? Πάρα πολύ ωραία, τώρα είναι όλα καλύτερα. Διεθνή χρηματιστήρια αγορές, νομισματική, πολιτική. Και πριν περάσουμε στα γραφήματα, να πάρουμε λίγο έτσι μία πρώτη γεύση από το ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας. Τι ρυθμός υπάρχει? Τα χρηματιστήρια έχουν ξεκινήσει θετικά και την εβδομάδα και έχουν τελειώσει πολύ καλά και την προηγούμενη. Οι μετοχές είναι πάνω γύρω στο, σε δολάριο τουλάχιστον, γύρω στο 16% από την αρχή του χρόνου. Τα ομόλογα είναι πάνω γύρω στο 2% από την αρχή του χρόνου. Έχουμε ξεπεράσει πλήρως τους κλειδονισμούς του Αυγούστου. Όλα αυτά είναι αρκετά πίσω μας. Οπότε θεωρώ ότι μπαίνουμε σε καλό κλίμα. Βέβαια, πρέπει να τονίσουμε εδώ πέρα ότι ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης παραδοσιακά είναι οι χειρότεροι μήνες για τις χρηματιστηριακές αγορές. Και με διαφορά κιόλας. Και επειδή έχουμε ρομποτάκια και αλγόριθμους που ακολουθούν παλιές τάσεις, δεν αποκλείεται να δούμε κάποια διορθωσούλα, η οποία να είναι όμως περισσότερο κυκλική παρά οτιδήποτε άλλο. Ωραία, αυτά όλα στην μεγάλη εικόνα και μαζί με αυτή την γενική ανάλυση ακολουθεί και το διάγραμμα, όπου μας δείχνει ότι και οι μετοχές και τα ομόλογα έχουν ήδη επανέλθει. Ναι. Και ουσιαστικά όλο αυτό κράτησε λίγες μέρες. Το έχουμε ξαναπεί νομίζω ότι το carry trade, το οποίο ουσιαστικά δημιούργησε αυτό το πρόβλημα, γιατί ήταν το carry trade και όχι φόβοι για την οικονομία. Οι φόβοι για την οικονομία δεν ξεπερνιόνται έτσι εύκολα. Το carry trade που δημιούργησε αυτούς τους φόβους συνήθως προκαλεί κάποιους βραχυπρόθεσμους κλειδονισμούς στις αγορές. Πετύχανε μία περίοδο που δεν υπάρχουν και πάρα πολύ μεγάλοι όγκοι. Και είδαμε έτσι μία ξαφνική διόρθωση. Τίποτα το ιδιαίτερο από αυτά τα οποία συμβαίνουν στα χρηματιστήρια πάρα πολύ συχνά. Και ήδη υπάρχει και μία αισιοδοξία στους επενδυτές, κύριε Λαγαρία, γιατί διαβάζω και διάφορες αναλύσεις στο Bloomberg ότι η περίοδος της μείωσης των επιτοκίων έχει εκκινήσει. Το ερώτημα και το ζήτημα είναι πλέον ο ρυθμός των μειώσεων, όχι το αν θα γίνονται. Ισχύει αυτό πάρα πολύ σωστά. Θεωρούμε δεδομένες τις μειώσεις των επιτοκίων και μετά το Jackson Hole έγινε σαφές αυτό ότι η Fed πλέον νοιάζεται περισσότερο για την ανεργία και λιγότερο για τον πληθωρισμό αυτή τη στιγμή. Λέγοντας αυτό βέβαια, έχουμε δει πάρα πολλές φορές ότι ο πληθωρισμός δεν θα πέσει με γραμμικό τρόπο. Οπότε έχουμε πολλές τροφές σε αυτό το δρόμο. Δεν είναι ένας ευθύς αυτοκινητόδρομος. Είναι περισσότερο σαν τους αλιγκαρόδρομους που συναντάμε στα βουνά. Θα πας δεξιά, θα πας αριστερά, θα σταματήσεις λίγο σε ένα φανάρι, θα συνεχίσεις και ούτω καθεξής. Αυτό το διάγραμμα δείχνει ακριβώς και το πόσο οι διαθέσεις των αγορών αλλάζουν γρήγορα. Δεν ήταν μόνο οι χρηματιστηριακές αγορές που αλλάξαν, οι μετοχές δηλαδή, αλλά και τα ομόλογα. Αυτό δείχνει λοιπόν ποιες μειώσεις επιτοκίων περιμένουν σήμερα οι αγορές και οι μπλε κουκίδες δείχνουν πού το περιμένανε στο χαμηλότερο σημείο στις 2 Αυγούστου, ακριβώς ένα μήνα πριν. Περιμένουν περίπου 4 μειώσεις επιτοκίων από την Αμερική. Είχαμε φτάσει στο σημείο να περιμένουν 5,5. 1,5 μείωση επιτοκίων από το Ηνωμένο Βασίλειο. Είχαμε φτάσει στο σημείο να περιμένουν σχεδόν 3. Και 2,5 ακόμα μείωση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα περιμένανε 7. Αυτό το μόνο που δείχνει είναι το πόσο μεταβλητότητα βλέπουμε στις αγορές και τίποτε άλλο. Θεωρώ προσωπική άποψη ότι θα δούμε 2 σίγουρα στην Αμερική. Η τρίτη είναι υπό αίρεση. Την τέταρτη θεωρώ αρκετά απίθανη. Πάμε σε μία λογική ότι μπορούμε να ρίξουμε επιτόκια στην Ευρώπη σίγουρα μία φορά, υπό αίρεση είναι και μία δεύτερη. Δηλαδή 3 το πολύ το σύνολο. Όσο για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι λίγο πιο πίσω στο θέμα του πληθωρισμού,
οπότε μπορεί να είναι λίγο πιο προσεκτικό. Αυτά λοιπόν για τις αναμενόμενες, για τις προσδοκόμενες μάλλον μειώσεις επιτοκίων και πάμε τώρα σε άλλο αγαπημένο θέμα των επενδυτών. Υπέροχες 7, τεχνολογικές μετοχές, αυτές ουσιαστικά που οδηγούν και τον τεχνολογικό δείκτη και το αμερικανικό χρηματιστήριο. Ναι. Όχι πλέον. Τουλάχιστον όχι για τους τελευταίους 2 μήνες. Τους τελευταίους 2 μήνες, και αυτό είναι εξαιρετικά καλό που βλέπουμε, βλέπουμε ότι οι μετοχικές αγορές, οι υπόλοιπες 493 μετοχές οδηγούν το δείκτη, όχι οι υπέροχες 7. Και αυτό είναι καλό γιατί σημαίνει δίνει χρόνο και στις μετοχές τεχνολογίας να αναπνεύσουν και στις υπόλοιπες μετοχές να δουν λίγο ανεβασμένες αποτιμήσεις και να πιάσουν λίγο περισσότερο τις μετοχές τεχνολογίας. Όχι τελείως βεβαίως γιατί δεν μπορούν, αλλά λίγο περισσότερο. Συνεπώς έχουμε τις παγκόσμιες αγορές, στα μετοχικές αγορές κοντά στα ιστορικά υψηλά του και ένα πιο ευρύ ράλι. Αυτό είναι πάρα πολύ καλά νέα. Ποιοι είναι οι άλλοι κλάδοι που ανεβαίνουν μετοχικά, κύριε Λαγαρία? Βλέπουμε και την υγεία, βλέπουμε και την ενέργεια, βλέπουμε και, και τον κλάδο των καταναλωτών. Χοντρικά είναι αρκετά ευρύ το ράλι. Και αυτό ουσιαστικά είναι και μία εξυγίανση των δικτών, έτσι δεν είναι? Γιατί δεν ήταν και πολύ φυσιολογικό μόλις 7 μεγάλες τεχνολογικές μετοχές να οδηγούν τον δείκτη. Συμβαίνει, αλλά δεν είναι συντηρήσιμο. Και είχαμε φτάσει στο σημείο που δεν το οδηγούσαν 7 μετοχές, αλλά στην πραγματικότητα ήταν μία η Nvidia. Οπότε έχει έρθει καιρός λίγο να... Λίγο να ηρεμήσουν οι επενδυτές με την Nvidia. Η μετοχή και η εταιρεία είναι εξαιρετική. Πάντα έχει χώρο για παραπάνω. Αλλά δεν μπορείς να είσαι σε μια κατάσταση στην οποία για 1,5 χρόνο απλώς δημιουργείς νέα υψηλά. Έτσι, για τάξη μεγέθους, η Nvidia είναι 140% πάνω από ό,τι ήταν στην αρχή του έτους και 716% πάνω από ό,τι ήταν στην αρχή του 2023. Πάνω από 700% απόδοση τα τελευταία... Ναι. Το τελευταίο 1 χρόνο. Ας πούμε 2 χρόνια. Ναι, χρόνια. Ουσιαστικά, ναι. Χοντρικά 2 χρόνια. Λοιπόν, αδιανόητες αποδόσεις. Απλώς, μπράβο, δεν μπορούσε να συνεχίσει. Είναι εξαιρετική εταιρεία, δεν είναι κάποια φούσκα όλο αυτό. Είναι εξαιρετική εταιρεία και εξαιρετικό αυτό που κάνει και βρέθηκε σε μια παγκόσμια δίψη. Η Nvidia, και το έχουμε πει και άλλες φορές, είναι μια εταιρεία πολύ γνωστή στη γενιά μου. Όλοι ψωνίζαμε κάρτες γραφικών Nvidia, είναι μια πάρα πολύ παλιά και καλή εταιρεία. Έτυχε, επειδή έκανε κάρτες γραφικών και οι οποίες στέλνουν υψηλής τεχνολογίας μικροτσιπάκια, να ξαφνικά αναβρεθεί η ζήτηση για αυτές τις υψηλής τεχνολογίας μικροτσιπάκια από άλλα πράγματα όταν μπήκε η τεχνητή νοημοσύνη πιο πολύ στη ζωή μας. Όταν ξεκίνησε το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε η εταιρεία φτιάχνει αυτό που πάντα έφτιαχνε και όλο και καλύτερα ιδιαίτερως με όλα τα λεφτά που παίρνει. Για μένα, αν θέλετε, το μόνο πρόβλημα στην όλη ιστορία είναι η ξαφνική αύξηση των αποτιμήσεων. Καμιά φορά οδηγεί τις εταιρείες σε λάθος αποφάσεις. Αυτό το συμβαίνει. Και μετά γίνονται και σενάρια κινηματογραφικές ταινίες. Είναι η επόμενη φάση μετά την διόρθωση. Όπως κάθε άνθρωπος, κάθε οργανισμός, τα ξαφνικά βρίσκεται με πολύ περισσότερα λεφτά από ό,τι περίμενε. Αντιλαμβάνεστε ότι σιγά σιγά τώρα έχουμε ένα rockstar πρόεδρο που υπογράφει αυτόγραφα πάνω στα στήθη γυναικών, συγγνώμη, αλλά έχει συμβεί αυτό το πράγμα, από μια εταιρεία η οποία ήταν μια mainstream τεχνολογική εταιρεία. Δεν ήταν ποτέ η Apple, και όμως τώρα έχουμε αυτές τις τρομερές εικόνες. Αυτό είναι το μόνο που με ανησυχεί, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, χειρότερη εταιρική διακυβέρνηση. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, δηλαδή, κύριε Λαγαρία, η Nvidia βρέθηκε να έχει υψηλή τεχνογνωσία τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο. Σωστό. Τετραπλασιάστηκαν σχεδόν οι πωλήσεις της μέσα σε 2 χρόνια. Πριν από το 2021, περίπου 70% των κερδών της ήταν από κάρτες γραφικών. Τώρα είναι περίπου 25% των κερδών της από κάρτες γραφικών. Και το ξαναλέω, όσοι λένε Nvidia, εγώ είμαι 45 χρονών έτσι για την ιστορία, στη δικιά μου τη γενιά εννοούν κάρτες γραφικών, εννοούν παιχνίδια. Ήταν μια πολύ αγαπητή εταιρεία και ήταν και έτσι μεγάλη τύχη
να μπορείς να έχεις αρκετά χρήματα για να αγοράσεις μια καλή κάρτα γραφικών της Nvidia και να μην πας σε κατώτερες. Πάμε στο επόμενο γράφημα που μας έχετε ετοιμάσει με τίτλο «Η ποσοτική σύσφιξη μειώνεται», για να μας εξηγήσετε και τι βλέπουμε, αλλά και τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι για το οποίο δεν μιλάμε ιδιαίτερα και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλήσουμε λίγο παραπάνω. Όχι εμείς, η αγορά εννοώ. Η ποσοτική σύσφιξη είναι το αντίθετο της ποσοτικής χαλάρωσης. Δηλαδή, η ποσοτική χαλάρωση έδινε χρήματα στην αγορά, η ποσοτική σύσφιξη, δεν χρειάζεται να το κάνουμε πολύπλοκο, τραβάει χρήματα από την αγορά. Με εξαίρεση τα 300 δισεκατομμύρια που έδωσε στην περιφερειακή τραπεζική κρίση των ΗΠΑ πέρυσι το Μάρτιο, η Fed από τον Οκτώβριο του 2022 και μετά τραβάει περίπου 91 δις από τις αγορές κάθε μήνα. Τους τελευταίους τρεις μήνες αυτό το 91 δις έχει μειωθεί σε 52 δις. Δηλαδή κάτι περισσότερο από το μισό. Αυτό ουσιαστικά ισοδυναμεί με μειώσει επιτοκίων. Πρακτικά το να μειώνει το ρυθμό από τον οποίο τραβάς χρήματα από τις αγορές. Τουλάχιστον όσον αφορά τις αγορές. Υπάρχει περισσότερο χρήμα από ό,τι ανέμενα να υπάρχει. Και δείχνει και ένα σαφές στίγμα στις αγορές ότι είμαστε μαζί σας. Μην ανησυχείτε για τα επιτόκια, γιατί αυτά έχουν σχέση με τον πληθωρισμό και τον καταναλωτή. Εμάς ο ρόλος μας να βοηθάμε τις μετοχικές και τις ομολογιακές αγορές εξακολουθεί να είναι εδώ. Για μένα αυτό είναι ένα πανίσχυρο σήμα που στέλνει η Fed. Αλλά το στέλνει, επειδή δεν γίνεται πολλή συζήτηση, το στέλνει σε συγκεκριμένους οργανισμούς. Δεν είναι κάτι το οποίο με το οποίο η δημόσια σφαίρα έχει ακόμα ασχοληθεί. Μέσα Οκτωβρίου η επόμενη συνεδρίαση της ΦΕΔ για να δούμε και τι ακριβώς θα αποφασίσει. Μέσα Οκτωβρίου είπα, μέσα Σεπτεμβρίου. Βιάστηκα να τρέξω το χρόνο γιατί έχω τη ματιά μου στο επόμενο διάγραμμα που δείχνει και διαγραμματικά πλέον γιατί δεν είναι καλοί μήνες ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης. Ναι, λοιπόν, αυτές είναι ο S&P 500 και είναι από το 1990 η μέση μηνιαία απόδοση. Σεπτέμβρης και Οκτώβρης, όπως βλέπετε, είναι με διαφορά οι χειρότεροι μήνες. Τι μας λέει αυτό? Όχι ότι και φέτος θα πέσουν οι μετοχές 1-1,5% το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη. Μπορεί να λιγότερο, μπορεί να περισσότερο, μπορεί να ανέβουν κιόλας. Κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί σε οποιοδήποτε δεδομένο χρόνο. Αλλά αυτό μας λέει ότι πρώτον, εάν δούμε μία πτώση, να μην ανησυχήσουμε, γιατί μπορεί να είναι κυκλική και μπορεί να οδηγηθεί από αλγόριθμους οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους το τι έχει συμβεί στο παρελθόν, οπότε και πολλές φορές το επαναλαμβάνουν. Και επίσης αυτό που πρέπει να μας πει είναι ότι μπορεί αυτό το rebound που είδαμε τον Αύγουστο να μην συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό. Τίποτε περισσότερο. Δεν χρειάζεται να διαβάσετε τίποτε περισσότερο σε αυτό το διάγραμμα. Όλα αυτά τα ιστορικά, κατά μέσο όρο οι μετοχές κάνουν αυτό, κατά μέσο όρο τα ομόλογα κάνουν εκείνο. Μπορεί να λειτουργούν σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου. Ξέρετε, υπάρχει το αστείο με τον στατιστικολόγο που πνίγει και σε 1,5 μέτρο νερό κατά μέσο όρο. Σε κανένα δεδομένο χρόνο δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Απλώς αυτό το πράγμα αποτυπώνει κάποιες πιθανές πιέσεις οι οποίες μπορούν να έρθουν από φαντ τα οποία ακολουθούν το ιστορικό των αγορών. Αυτά για την αποφυγή πανικού σε όσους μας παρακολουθούν. Και παρεξηγήσεων, ναι. Και πάμε στο πρώτο τελευταίο διάγραμμα, όπου δείχνει ότι ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Τι ακριβώς βλέπουμε εδώ? Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ πέρα βλέπουμε το λεγόμενο πληθωρισμό της Fed, που είναι ο πληθωρισμός των προσωπικών εξόδων του καταναλωτή. Των βασικών προσωπικών εξόδων του καταναλωτή, core PCE. Και αν δούμε το διάγραμμα, θα δούμε μια σταθερή σχετικά πορεία το τελευταίο τρίμηνο και μια γενικά πτωτική πορεία από τον Αύγουστο του Σεπτέμβρη του 2022, όπου ήταν και η μεγαλύτερη τιμή του συγκεκριμένου κύκλου. Τώρα, γιατί μας ενδιαφέρει αυτό? Ο βασικός πληθωρισμός, βασικός πληθωρισμός, είπανε 2,5%, το επιτόκιο είναι 5,5%. Οπότε έχει περιθώριο η Fed να ρίξει αυτόν τον πληθωρισμό. Έχει πάρα πολλά πράγματα να δει, κυρίως τον πληθωρισμό των υπηρεσιών, αλλά σήμερα που μιλάμε έχει περιθώριο. Και επειδή μιλάτε για τον πληθωρισμό των υπηρεσιών, να δούμε και το τελευταίο διάγραμμα. Το έχετε χαρακτηρίσει ως το διάγραμμα που μετράει. Τι ακριβώς, ναι, βλέπουμε? Για μένα λοιπόν, όσον αφορά τα επιτόκια, είναι το μοναδικό διάγραμμα που μετράει. Έχουμε
τους τρεις πληθωρισμούς των υπηρεσιών με το μέσο του όρο στην Αμερική, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη. Βλέπουμε μάλιστα ότι στην Ευρώπη, όπου μιλάμε πάρα πολύ άνετα για άλλες δύο ή τρεις μειώσεις επιτοκίων, βλέπουμε ότι ο πληθωρισμός των υπηρεσιών είναι σταθερός στους τελευταίους 10 μήνες. Και μπορώ να σας πω ότι αυξάνεται και λίγο. Και το έχουν δει αυτό ιδιαίτερως κάποιοι Γερμανοί κεντρικοί τραπεζίτες και διαμαρτύρονται έτσι για όλη τη γλώσσα για πολλές μειώσεις επιτοκίων που βγαίνει από την κεφαλή της κεντρικής τράπεζας. Τι είναι σημαντικό να συμβεί? Πρέπει να πέσει ο δείκτης τιμών των υπηρεσιών κοντά στο μέσο του όρο πριν ανέβει, που είναι τα τρία πρώτα διαγράμματα, πριν ανέβει ο κινέζικος δείκτης τιμών παραγωγού στο δικό του μέσο όρο. Γιατί αυτό? Γιατί η Κίνα αυτή τη στιγμή οδηγεί τις τιμές των αγαθών κάτω πιο γρήγορα και περισσότερο από ό,τι θα αναμέναμε βάσει ιστορικών στοιχείων. Αυτό οδηγεί και όλο τον πληθωρισμό κάτω. Όμως ο πληθωρισμός των υπηρεσιών, που είναι 70% των οικονομιών, των δυτικών οικονομιών, εξακολουθεί να είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Πρέπει λοιπόν αυτός να πέσει αρκετά πριν ανέβει ο κινέζικος πληθωρισμός παραγωγού, ώστε να μπορέσουν οι κεντρικές τράπεζες να εφησυχάσουν και να ρίξουν επιτόκια. Μάλιστα. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Νομίζω ότι αυτά τα βλέπουν, ναι. Και είναι πραγματικά πολύ βασικό να κατανοήσουμε πώς οι χαμηλές τιμές της Κίνας επηρεάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις της Δύσης. Σας ευχαριστούμε, κύριε Λαγαρία. Είστε επανειδήν την ερχόμενη Παρασκευή, όπου θα δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα χρηματιστηριακά, παύλα, νομισματικά πράγματα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.